πάμε σε μια μπλόφα ρωσική για να προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις ή όντως θεωρούμε ότι υπάρχουν στοιχεία από τους δυτικούς ότι πάει να χτυπήσει η Ρωσία? Εσείς τι πιστεύετε? Ακούστε, υπάρχει ένας επικοινωνιακός πόλεμος ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αυτός ο επικοινωνιακός πόλεμος χρησιμοποιεί και δεδομένα πραγματικά και fake, και αυτό ισχύει, θα έλεγα, και για τις δύο πλευρές, και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Όπως όμως είχα εξηγήσει πολύ αναλυτικά σε ένα άρθρο στο Liberal από τα τέλη Ιανουαρίου, εμένα δεν μου φαίνεται πως είναι ορθολογικά προς το ρωσικό συμφέρον ένας μεγάλος πόλεμος αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ενεργειακά προς το ρωσικό συμφέρον, δεν είναι οικονομικά προς το ρωσικό συμφέρον. Και επίσης δεν είναι προς το ρωσικό συμφέρον ένας πόλεμος που θα οδηγηθεί σε ένα λίγο πολύ αδιέξοδο άμεσα. Αυτό που είναι κατά τα φαινόμενα προς το ρωσικό συμφέρον, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνει το Κρεμλίνο, είναι μια παρατεταμένη κρίση, η οποία μπορεί να διανθιστεί από συγκρούσεις βεβαίως στην αυτοαποκαλούμενη πολιτεία του Ντονέτσκ, αλλά δεν θα οδηγήσει στον μεγάλο πόλεμο τον οποίο προαναγγέλει ο κύριος Τζόνσον και κάποιοι άλλοι. Δύο σημειώσεις, επισημάνσεις απαραίτητες για να μην χάσουμε την πηξίδα σε αυτή την ιστορία. Η πρώτη είναι ότι βεβαίως, αν δούμε τι έγινε στη Γεωργία το 2008, τι έγινε στην Ουκρανία το 2014, υπάρχει εντύπωση πιθανότατα στο Κρεμλίνο ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις συνήθως πετυχαίνουν. Έτσι. Φάνηκε και στη Γεωργία ότι η Δύση δεν είναι σε θέση πραγματικά να εγγυηθεί την ακεραιότητα, ακόμα και αν το θέλει, μιας χώρας της περιοχής. Η δεύτερη επισήμανση που αφορά εμάς ως Ελλάδα είναι ότι εμείς είμαστε, και σωστά είμαστε και πρέπει να είμαστε, ξεκάθαρα υπέρ της εδαφικής και κυριαρχικής ακεραιότητας όλων των κρατών όπως εμφανίζονται σήμερα βάσει των συνθήκων. Άλλο ζήτημα είναι η προστασία μιας μειονότητας, όπως για παράδειγμα είναι οι Ρωσόφωνοι στην Ουκρανία, άλλο πράγμα είναι η αλλαγή συνόρων. Είναι συνεπώς πάρα πολύ δύσκολο, πέρα από τον επικοινωνιακό πόλεμο, ο οποίος ξαναλέω παίζεται και από τις δύο πλευρές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια χώρα η οποία δεν είναι αναθεωρητική και η Ελλάδα δεν είναι αναθεωρητική χώρα να μην έχει καθαρή θέση σε αυτό. Και η καθαρή θέση είναι ότι η Ουκρανία έχει σύνορα. Τα σύνορα αυτά πρέπει η Ρωσία να τα σεβαστεί. Και είναι άλλο ζήτημα, υπαρκτό επίσης, το κατά πόσον η ρωσόφωνη μειονότητα στην Ουκρανία, σε ανατολικές περιοχές, γίνεται σεβαστή αυτοσεβασμός της και η ταυτότητά της. Είναι δύο τελείως διακριτά θέματα. Κατά συνέπεια, ξαναλέω, δεν νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον του Κρεμλίνου και της Ρωσίας ένας πραγματικός πόλεμος όπως τον ακούμε συνεχώς από τα θετικά μέσα. Εάν ένας τέτοιος πόλεμος γίνει, που για μένα εξακολουθεί να μην είναι καθόλου άμεση πιθανότητα, τότε βεβαίως το ΝΑΤΟ ορθώς θα πρέπει να δείξει ότι τα σύνορα πρέπει να είναι σεβαστά, ανεξαρτήτως προϊστορίας και διαφόρων λεπτομεριών που βεβαίως να τις συζητήσουμε. Είναι καθαρό αυτό που λέτε και θέλω να πάω στον κύριο Σέρμπο για να ρωτήσω το εξής. Είδαμε χθες το Reuters και άλλα πρακτορία να αναφέρονται σε μισθοφόρους. Υπάρχουν πληροφορίες ότι μέσα στους μισθοφόρους αυτούς υπάρχουν και τζιχαντιστές, οι οποίοι έχουν σταλεί από την Τουρκία. Δεν είναι μόνο το τι κάνουν οι δύο πλευρές, είναι και το τι γίνεται, φαντάζομαι, κύριε Σέρμπο, και τι μπορεί να γίνει και από αυτό που λέμε ατύχημα ή πρόκληση συγκεκριμένη και για άλλα συμφέροντα. Υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος? Κοιτάξτε, επί της αρχής η ιστορία είναι γεμάτη από ατυχήματα, κυρία Μαυραγάνη. Ο τρόπος που έχει η Ρωσία και τα πολλαπλά εργαλεία στα χέρια της για να ασκήσει πίεση προς το Κύπρο είναι πολλά. Για εμάς ως Ελλάδα ούτως ή άλλως θα μας απασχολήσει. Κανονικά θα πρέπει να μας απασχολεί από το 2014 το πώς θα εξελιχθεί το τρίγωνο ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ρωσία και Τουρκία και ποια θα είναι η διάθεση στα ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος, αναφέρομαι ειδικότερα στα ελληνοτουρκικά. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά, ξέρετε, στο τέλος της μέρας θα κρυθούν από το. Λοιπόν, παρακαλώ να ολοκληρώσετε την τοποθέτησή σας, ναι. Να κλείσω λέγοντας ότι υπάρχει η Μαριούπολη που για μας είναι πάρα πολύ σημαντική και πιστεύω θα είναι ένα θέμα που λογικά θα προέταξε και ο κύριος Δένια στη συνάντησή του με τον κύριο Λαυρόφ. Ειδικά, κυρία Μαυραγάνη, αν έχουμε επιχειρήσεις επί του πεδίου, γνωρίζαμε εξ αρχής η Ανατολική Ουκρανία είναι η ευάλωτη, οπότε σε περίπτωση που επιχειρήσει η Ρωσία μέχρι πού θα φτάσει και γι' αυτό, αν θέλετε, και το ΓΕΘΑ είχε ήδη ετοιμάσει, αν θέλετε, σχέδια εκένωσης αυτών των περιοχών. Σίγουρα όμως η επόμενη μέρα θα είναι διαφορετική και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι τόσο ως Ελλάδα, όσο και τις θέσεις που διατηρούμε τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο ανατολικό τραπέζι. Μάλιστα.